Η ώρα είναι 7 ακριβώς, τρίτο μέρος της εκπομπής. Η συζήτηση σε εμάς εδώ φουντώνει από το διαφημιστικό διάλειμμα κιόλας, γιατί έχουμε τόσο πολλά να ρωτήσουμε. Πολλές φορές με τον Πάπη περασυρώμαστε και τα συζητάμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν βγούμε στον αέρα που λέμε. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Σκουλά, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, εκ νέου υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ, τιμή μου που με καλείτε. Δικιά μας χαρά. Δικιά μας χαρά. Κύριε Σκουλά, τρέχουν πολλά έργα αυτή την περίοδο που έχουν συγκεντρώσει έτσι και πολύ μεγάλο κομμάτι της προσοχής των κριτικών, και το λέω αυτό γιατί ήταν και το χαρτοφυλάκιό σας τέτοιο στην προηγούμενη θητεία, και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από αυτό, όπως για παράδειγμα είναι η Λεωφόρος Καζαντζίδη, ένα πολύ μεγάλο έργο για το οποίο υπήρξαν και τα παράπονα από τους εργαζόμενους στη βιομηχανική περιοχή, τους περιοίκους, όσους θέλουν να πάνε προς την ενδοχώρα. Υπήρξαν και εικόνες ταλαιπωρίας. Βλέποντας το έργο τώρα, το οποίο οδεύει και στην ολοκλήρωσή του, είστε ικανοποιημένος όπως κύλησε? Είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα στο έργο αυτό. Είχαμε και έχουμε υποσχεθεί να το ολοκληρώσουμε τώρα το φθινόπωρο, λίγη σύμβασή του τον Δεκέμβριο. Είχαμε πει ότι το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο. Ατυχώς είχαμε μία καθυστέρηση με τα έργα του Δήμου με τον ίδιο εργολάβο. Ελπίζουμε όμως από εβδομάδα να εγκατασταθεί ξανά το συνεργείο και να το παραδώσει όσο δυνατόν συντομότερα, διότι οι πολίτες ταλαιπωρούνται, διότι το έργο πρέπει να παραδοθεί νωρίτερα από τη σύμβασή του, διότι όσο χρόνο κερδίζουμε από την ταλαιπωρία και την ποιότητα και τον διαθέτουμε στην ποιότητα ζωής των πολιτών, τόσο καλύτερο για όλους μας και κυρίως για το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες. Ξέρετε, είναι και θέμα επικινδυνότητας, γιατί η Καράτζη, πρώην Μαυσόλου, σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό που λέγεται οδικός φόρτος. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Με τους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν υπάρχουν. Ήταν αναγκαίο μέσο να γίνει η όδευση της εναλλακτικής από την Καράτζη, Μιλτιάδη Καράτζη. Ελπίζουμε να είμαστε στο τέλος αυτής της ταλαιπωρίας και μετά να απολαμβάνουμε για πολλές δεκαετίες τα ωφέλη από το αντιπλημμυρικό έργο της Λεωφόρου Καζαντζίδη. Είμαστε κοντά στο τέλος. Κύριε Σκουλά, πολλά τα κεφάλαια που ανοίξατε έτσι, ως αντιπεριφερειακής αρμόδιας, τα τεχνικά έργα. Ποια έργα ξεχωρίζετε? Μιλάμε τώρα πολλές παρεμβάσεις έτσι, και στην παλιά Εθνική Οδό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Θα ξεχωρίσουμε τα έργα στο ΒΟΑΚ, τα οποία χρηματοδοτούνται από ένα έργο προϋπολογισμού 16,5 εκατομμυρίων και το οποίο συμπεριλαμβάνει την ασφαλτόστρωση με νέα αντιολισθηριά άσφαλτο από την Παπαναστασίου μέχρι τα Λινοπεράματα. Τώρα το φθινόπωρο θα ολοκληρωθεί και το νότιο ρεύμα από Λινοπεράματα έως Γιώφυρο. Κόμβει στο Φόδελε, στο Μπαλί, στις Μουρνιές, στα Χανιά. Το κομμάτι από Σφακάκι μέχρι Κόμβο Αμαρίου, και τώρα το φθινόπωρο θα κάνουμε και από Σκαλέτα μέχρι Σφακάκι, συνολικά 11 χιλιόμετρα εκεί πέρα. Θα φτιάξουμε από το ίδιο έργο και το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλο στον Κόμβο Γαζίου μέχρι τη στροφή προς Κουρίτες, το κομμάτι αυτό της παλιάς Αθηνικής Οδού που επηρεάζει Καλέσα, Κρουσόνα, Ροδιά, Τήλισο και όλο το Μηλοπόταμο προς τα πάνω, το οποίο είναι ιδιαίτερα φθαρμένο. Ξεχωρίζουμε φυσικά το έργο των 34 εκατομμυρίων με το οποίο κάναμε παρεμβάσεις σε 352 σημεία του οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης και το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Ξεχωρίζουμε τον κόμβο των Βουβών, ξεχωρίζουμε την κατασκευή του κόμβου των Κουνάβων. Εντατικοποιούμε τις εργασίες. Πολλά χρόνια τις περιμέναμε. Στασιμότητα, ναι, αρκετής περίοδου. Πόσα χρόνια τις αναμένουμε, και με απώλειες ανθρώπινες και αναμένουμε με εντατικούς ρυθμούς την ολοκλήρωση των εργασιών τους επόμενους μήνες για τον κόμβο Αρκαλοχωρίου. Εργαζόμαστε στο κομμάτι Αυγιάνος Αρκαλοχώρη σε 17 σημεία, τα οποία έχουμε εντοπίσει προβλήματα καθυζήσεων, κατολισθήσεων και παρεμβαίνουμε με εργασίες που είναι ορατές στην καθημερινότητα των πολιτών. Ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο δίκτυο, στον άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, με παρεμβάσεις στη στροφή Λεονταράκη, στα Καπαριανά και σε 10 άλλα σημεία, τα οποία έχριζαν νέα ασφάλτου. Και μάλιστα όσο ήταν κλειστή η νέα οδός προς Μεσαρά, την οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο. Ξεχωρίζουμε την διαγράμμιση όλου του βόρειου οδικού άξονα που είναι σε εξέλιξη. Ξεχωρίζουμε την κατασκευή στιθέων και ηλεκτροφωτισμού σε όλη την Κρήτη, το ΒΟΑΚ που είναι σε
εξέλιξη και αυτό και έχει υλοποιηθεί σε σημαντικά σημεία. Ορατή επίσης η διαφορά στη γέφυρα στην Σύραγγα Χερσονήσου με τα νέα ηλεκτρολογικά τα οποία έχουμε αποκαταστήσει και τον φωτισμό. Ξεχωρίζουμε το νέο δρόμο προς Μυλοπόταμο και Ουρεινό Μαλεβίζη που έχει παραδοθεί το κομμάτι από Στρούμπουλας μέχρι Αστηράκη. Ξεχωρίζουμε την γέφυρα του Σταυρωμένου. Καταλαβαίνω ότι είσαι υπερήφανος για όλο αυτό το... Προφανώς. Και είναι και μεγάλη γκάμα. Είναι μεγάλη γκάμα. 15 μήνες και έχουμε παραδώσει τόσο έργο. Η υπηρεσία μας δεν θυμάται στη θεσμική της μνήμη τέτοια απόδοση έργων. Με τους εργολάβους πώς τα πήγατε, γιατί υπάρχει και το θέμα των ανατιμήσεων, του κόστους, τα βρήκατε λίγο μπαστούνια στο κομμάτι αυτό. Το θαύμα, το επίτευγμα είναι ότι παρά τις ανατιμήσεις δεν σταμάτησε κανένα έργο. Mm-hmm. Δεν σταμάτησε να δουλεύει η υπηρεσία μας και οι συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει σε όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Διεξάγουμε έργα αποκατάσταση σε 20 σημεία του Εθνικού Δικτύου στο Λασίθι, ήδη τώρα ιδίως στην περιοχή της Σιτίας. Ήταν όμως το κομμάτι των ανατιμήσεων ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για βεβαίως τα... και ήταν. Βεβαίως και ήταν. Το έλυσε η κεντρική διακυβέρνηση και προχωράμε. Αντλώντας χρηματοδοτήσεις και ασταμάτητα τα έργα συνεχίζονται. Τι μένει να γίνει όμως, κύριε Σκουλάκη, το ρωτάω αυτό, γιατί το μεγάλο άγχος των κριτικών και εμάς δημοσιογραφικά, αλλά και ως πολιτών εδώ της Κρήτης, είναι πώς τελικά η Κρήτη θα καταφέρει να έχει ένα οδικό δίκτυο, θα σας πω για το οδικό δίκτυο αρχικά, οδικό δίκτυο το οποίο θα είναι ασφαλές και θα μπορέσει να μας οδηγεί όχι μόνο στους χώρους εργασίας και κατοικίας, αλλά και σε μεγάλα άλλα έργα, όπως είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο, στο Καστέλι. Λοιπόν, η νέα γενιά έργων συνδέεται ακριβώς με την κατασκευή του νέου άξονα, του βόρειου οδικού άξονα και του αεροδρομίου του Καστελίου. Η νέα γενιά έργων, τα οποία ετοιμάζουμε και είμαστε ήδη σε διαγωνισμούς για τις μελέτες τους, προβλέπουν την παράκαμψη των Μυρών, την παράκαμψη του Τυμπακίου, την παράκαμψη της Σιτίας μέχρι το Πισκοκέφαλο και όλες αυτές οι παρακάμψεις των πόλεων και κομοπόλεων αυτών συνδέονται με τη λογική του μεσοπρόθεσμου νότιου οδικού άξονα, ο οποίος θα είναι εναλλακτικός και αυτός του ΒΟΑΚ και επίσης ετοιμάζουμε για όλη την μεγάλη τουριστική ζώνη από Γούβες μέχρι Χερσόνησο και από Χερσόνησο μέχρι Μάλια όλη την παλαιά εθνική οδό μελέτες για την ανακατασκευή της. Και το ίδιο συμβαίνει με το κομμάτι από τις Γούρνες Τεμένους μέχρι τη διακλάδωση προς τα Βράκια. Αυτά τα πρώτα 8 χιλιόμετρα που έχουν θέμα οδική ασφάλεια. Για να κουμπώσει με το καινούργιο δρόμο της Μεσαράς. Βέβαια. Για να κουμπώσει με το καινούργιο δρόμο της Μεσαράς και για να συνεχιστεί όπως είναι μέχρι το Σταυρωμένο με στη Θέο στη μέση, με τους ίδιους όρους ασφαλείας. Επίσης, την ίδια στιγμή έχουμε σε φάση διαγωνισμού και ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια νομική εμπλοκή για ένα έργο προϋπολογισμού 27.300.000 ευρώ για όλη την παλαιά εθνική οδό, για σημεία της παλαιάς εθνικής οδού από το Κολυμπάρι μέχρι το Καλό Χωριό Λασιθίου, 122 χιλιόμετρα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά από τα Μάλια μέχρι τη Νεάπολη, από το Κολυμπάρι μέχρι το Κολένι, από τον Κόμβο στη Γιώφυρο που είναι το Καρφούρ μέχρι τον Αρόλιθο, τη θέση Αρόλιθος, από τον Κόμβο του Στρούμπουλα μέχρι τα περιβόλια Ρεθύμνου 61 συνεχόμενα χιλιόμετρα. Εκεί έχει κάποια συνολικό... πολύ παλιά τμήματα, κύριε Σκουλά. Να είναι 80 ετών. Αυτή δηλαδή η παλιά εθνική οδός, την οποία στην πράξη ανακατασκευάζουμε σε μήκος 122 χιλιόμετρων με αυτό το διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επιλογή του αναδόχου, είναι ένα έργο που αντλήσαμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο για Οδική Ασφάλεια και τους επόμενους μήνες, αν δεν υπάρξει νομική εμπλοκή στην επιλογή του αναδόχου, θα πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύεται. Είμαστε πολύ υπερήφανοι και για αυτό το έργο, το οποίο στην πράξη θα αποτελέσει εναλλακτική του υποκατασκευή βόρειου οδικού άξονα. Πολύ σημαντικό, γιατί και ο βόρειος οδικός άξονας θα έχει και διόδια σε κάποια σημεία, οπότε είναι μια χρυσή εναλλακτική. Εκφεύγει της αρμοδιότητάς μας αυτό, ναι. Αλλά εμείς σίγουρα τις εναλλακτικές διαδρομές του ΒΟΑΚ θα τις έχουμε σε επίπεδο κυκλοφορίας που να παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες και ταχύτητα, γιατί όχι, στην εξυπηρέτησή τους. Να φανταστώ ότι είναι και αυτό το κομμάτι στο οποίο θέλετε να επικεντρωθείτε, εφόσον λοιπόν ο κόσμος σας επιλέξει εκ νέου να τον εκπροσωπείτε εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι η εμπειρία όχημα για το μέλλον? Κοιτάξτε, εξελέγει πρώτη φορά σε αυτή τη θητεία.
Στο τέλος της θητείας μπορώ να πω ότι λόγω των θέσεων που μου εμπιστεύτηκε ο πολιτικός μου προϊστάμενος, ο κύριος Αρναουτάκης, έχω αθροισμένη εμπειρία, είναι δεδομένο αυτό. Με επέλεξε να είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Λαϊκές αγορές. Στην αρχή δύσκολο της θητείας. Αυτό, κύριε Σκουλά. Ακουγόταν δύσκολο. Ο κόσμος όταν του δείξει σοβαρότητα, εμπιστοσύνη και εκτίμηση, ανταποδίδει. Στην Κρήτη είμαστε φιλότιμος κόσμος. Mm-hmm. Έλεγαν ότι έχουν μια τραχύτητα ή ιδιαιτερότητα διαχείρισης οι ανθρώποι του πρωτογενούς τομέα που πουλούν στις λαϊκές αγορές. Καταλήξαμε πολύ καλοί φίλοι, διότι κατάλαβαν ότι η περιφερειακή διοίκηση υπό τον Αρναουτάκη έχει μόνο θετικές διαθέσεις και συνδρομητική, ειλικρινή συνδρομητική συμπαράσταση σε ό,τι τους αφορά. Mm-hmm. Βρεθήκαμε ακριβοί και καλοί συνεργάτες. Μάλιστα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την εμπειρία στις λαϊκές αγορές, η οποία έληξε το Φεβρουάριο του 2022, αλλά συνεχίζουμε την ίδια επαφή, την ίδια χημεία με τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε την πρώτη εκείνη περίοδο. Και να κλείσουμε ένα πολύ σύντομο ερώτημα για το TikTok. Έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, κύριε Σκουλά, και το ρωτάω γιατί έχω δει ότι πλέον αρκετοί και τοπικοί της αυτοδιοίκησης πλέον επιλέγουν να είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μιλήσουν στον κόσμο. Όλοι μου οι συνεργάτες, οι φίλοι, εν πάση περιπτώσει, μου έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να μπούμε στο TikTok. Ήταν μια εντελώς προσωπική μου απόφαση. Γνωρίζω το μέσο, αλλά δεν είχα καμία πρόθεση να αλλάξω κάτι σε σχέση με αυτό που είμαι εγώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μπορείς να απευθυνθείς σε κόσμο ο οποίος μάλιστα επιλέγει και αν θα σε δει και πόσο θα σε δει και πότε θα σε δει. Είναι μια μορφή άμεσης δημοκρατίας και αυτή η απευθύνση με επιλογή των πολιτών. Και άρα λοιπόν, χωρίς να διαφοροποιηθούμε στην ουσία, υιοθετούμε την απευθύνση σε ηλικιακές ομάδες που δεν είναι εύκολο να συναντήσουμε. Το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το μέσο. Και εμείς χαιρόμαστε. Και εμείς. Η αλήθεια είναι γιατί απολαμβάνουμε κόσμο μια υποψηφίους, μακριά ζωντανά. Από ξύλινη γλώσσα, ναι, και μακριά πιο ζωντανά, το πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Και έχει και απήχηση η ειλικρίνη. Έχει πάντα απήχηση. Βέβαια. Η ειλικρίνη έχει πάντα απήχηση, αρκεί να είναι προσχημάτιστη. Έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και την πρόσκληση. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στον αγώνα σας.